Τώρα ας πάμε να συνομιλήσουμε με τον καλό συνάδελφο Λεωνίδα Κασάπη στις ΣΕΡΕΣ. Δεν ξέρω αν μπήκαν τα προσφυγόπουλα στο σχολείο, στο σκούταρι σερών Λεωνίδα, καλημέρα. Καλημέρα δώρα. Βρισκόμαστε στο Δημοτικό Σχολείο Σκουτάριο. Ήδη χτύπησε και το πρώτο κουδούνι το πρωί. Μπήκαν στι τάξει κανονικά και τα προσφυγόπουλα. Χτύπησε ξανά για διάλειμμα. Τώρα βρίσκονται μέσα στι τάξεις τους για το μάθημά τους. Να πούμε ότι προηγήθηκε βέβαια μια μικρή υποδοχή με κάποιε δραστηριότητε που έκαναν τα παιδιά του σχολείου για να υποδεχθούν τα 10 προσφυγόπουλα που χτύπησε για αυτά. Σήμερα το κουδούνι για τη νέα του σχολείου χρονιά δεν ομαλά κύλησαν όλα. Ομαλά, ε, αν και το κλίμα που προσπαθήθηκε, η... χρησιμοποιώ πολύ συνειδητά τη φωνή έτσι παθητική, να δημιουργηθεί, δεν πέρασε. Και παρά και του εκφοβισμού, γιατί αστάλησαν και εξώδικα με αποδέκτε από δήμαρχο, αντιπεριφερειάρχη, μέχρι τον προϊστάμενο τη πρωτοβάθμια εκπαίδευση που έχει δίπλα σου, τον κύριο Παπασταμόπουλο, έτσι, ότι ακριβώς. εάν έρθουν αυτά τα παιδιά mm -hmm. θα δείτε τι θα πάθετε. Αλλά ήταν στεναρή η αντιμετώπιση και από όλου του παράγοντε και από την πρωτοβάθμια, και να το πούμε αυτό. Και φαίνεται ότι τελικά τα παιδιά που είναι μέσα στο σχολείο, τα παιδιά, τα γηγενή, εντός, τώρα δεν μιλάμε και τέτοιου όρου, είναι με, με μεγαλύτερε καρδιά και πιο ανοιχτά μυαλά από ό,τι μεγάλη. Με ένα ποιματάκι υποδέχτηκαν τα παιδιά, χίλια καλωσορίσατε τα είπανε, χέρι χέρι ε, από την αυλή του σχολείου, μπήκαν στις τάξεις τους, τα παιδιά αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους καταστάσεις πολύ διαφορετικά από τους γονείς έτσι, δεν είναι κύριε Παπασταμόπουλε. Ακριβώς. Και αν κάτι είναι λάθος σε αυτή την ιστορία, είναι η συμπεριφορά κάποιων γονέων και οι αποφάσεις τους που προκειμένου να προωθήσουν τις δικές τους αντιλήψεις, μετακυλίουν όλο το συναισθηματικό φόρτο στα παιδιά. είναι το τελευταίο πράγμα που πρέπει να κάνουμε, είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να αποφεύγουμε, γιατί το σχολείο θα πρέπει να είναι χώρος αγάπης και ελευθερίας. Δεν μπορούμε σε καμία μα καμία περίπτωση να ενσπείρουμε στα παιδιά αρνητικά συναισθήματα, είτε απέναντι σε άλλα παιδιά, είτε απέναντι σε διάφορα κοινωνικό φαινόμενα. Απλά θα πρέπει να του πείσουμε ότι οφείλουμε όλοι να εργαζόμαστε για έναν κόσμο ε, που ο ένας θα σέβεται τον άλλο, έναν κόσμο που θα συνεργαζόμαστε, άσχετα με το ποια φυλή, ποια θρησκεία ή ποιον αντιλήψεων είμαστε. Κύριε Παπασταμόπουλε, αν είναι όντω ναι, 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 τόσο, τόσο ξεκάθαρο, να μην... ναι, Λεωνίδα... Ναι. Αν είναι όντω τόσο ξεκάθαρο ε, αυτή ναι. η στόχευση μέσα στο μυαλό κάπου, όπω είναι για παράδειγμα η πρωτοβάθμια εκπαίδευση, τότε είναι και πιο ξεκάθαρο και το μήνυμα που στέλνετε. Και μένω στις, έτσι, στην ε, ε, αρχική αντίδραση του κυρίου Παπασταμόπουλου ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην αυτά τα παιδιά αυτά στο σχολείο. Ήταν πολύ ξεκάθαρο το μήνυμα. Όχι, κοιτάξτε, τονίσαμε από την πρώτη στιγμή ότι είμαστε υποχρεωμένοι ως πολιτεία να παρέχουμε παιδεία και εκπαίδευση σε όλα τα παιδιά που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια παραπέρα είμαστε υποχρεωμένοι ως Έλληνες αναλογιζόμενοι το παρελθόν μας, την κουλτούρα μας, τον πολιτισμό μας και το γεγονός ότι αυτή η χώρα γέννησε τον ξένιο Δία να παρέχουμε φιλοξενία και στήριξη σε όλους αυτούς που έχουν υποστεί τα δεινά του πολέμου λαμβάνοντας υπόψη ότι και εμείς σαν λαό έχουμε περάσει και έχουμε ζήσει καταστροφές, έχουμε βρεθεί στον δρόμο της προφηγιάς και της ξενιτιάς, έχουμε αντιμετωπίσει μυσαλλοδοξίες και όλα αυτά τα δεινά του πολέμου. Άρα λοιπόν έχουμε ένα ακόμα παραπάνω λόγο για να είμαστε όχι μόνο ανεκτικοί, να ανοίξουμε την αγκαλιά μας και να υποδεχτούμε αυτούς τους ανθρώπους, προσφέροντας τους αγάπη και το αίσθημα της ασφάλειας που τόσο yeah. πολύ τους λείπει. Οι γονεί όμω επέλεξαν δώρα να πούμε να μην στείλουν πολλά παιδιά στο σχολείο. Περίπου 100 παιδάκια δεν έχουν έρθει Α, σήμερα. Αυτό είναι ήδη. Ε, Πώ θα αντιμετωπιστεί ναι. αυτό το πώς θέμα, Πόσα είναι όλα τα παιδιά, Λεωνίδα. Ναι. Ε, να πω. 130 περίπου. Δηλαδή μόνο 30 είναι 130 παιδιά. Αυτό είναι, είναι η τώρα. Παιδιά. 30 παιδιά είναι μόνο μέσα στο σχολείο. Ε, ήρθαν, ε, ε, ήρθαν μόνο τα 35. Ε, θα πρέπει όμω εδώ να πω ότι είναι το μοναδικό σχολείο που δεν. Ε, παρουσιάστηκαν όλα τα παιδιά. Στα υπόλοιπα έξι δημοτικά σχολεία που λειτουργούν τμήματα υποδοχής προσφύγων και έχουν ενταχθεί τα παιδιά στην πρωινή ζώνη όλα τα παιδιά των σχολείων παρουσιάστηκαν κανονικά στα μαθήματά τους υποδέχτηκαν τα προσφυγόπουλα όπως είπε και ο κύριος Χασάτης ναι, ναι, καλωσορίζοντας τους ε, με τραγούδια και, και, εντά... και με εκδηλώσεις ναι, δεν εδώ οι γονείς ε, κατέληξαν σχολεία. Προφανώ δεν υπήρχαν και προβλήματα. Τώρα λέω Μα ούτε ότι εδώ τελικά, υπάρχουν προβλήματα. Τελικά, γιατί αυτή είναι η είδηση. Από το 135 παιδιά, ε, 100 δεν πήγαν σήμερα στο σχολείο. 35 υποδέχτηκαν τα ε, σχεδόν ναι. 10 παιδιά προσφυγόπουλα. Ε, αυτό σημαίνει ότι η τοπική κοινωνία του Σκουτάριο αντιδρά. ότι το σύνολο των γονέων ε, τέλο πάντων ε, δεν, δεν συνενεί σε αυτό που εσεί στείλατε προηγουμένω ω μήνυμα. Και τι θα, θα κάνετε από εδώ και στο εξή, αν συνεχιστεί αυτό το φαινόμενο. Όχι, θα, θα μου επιτρέψετε να έχω μια διαφορετική άποψη Παρακαλώ. γιατί είμαι εδώ από τις 7 και μισή το πρωί είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω και με κάποιους γονείς που δεν έφεραν τα παιδιά τους στο σχολείο απλά δεν το έκαναν γιατί είχαν μια παραπληροφόρηση ότι σήμερα το σχολείο θα ήταν κλειστό και μάλιστα όταν περνούσαν μπροστά από την πόρτα του σχολείου και έβλεπαν παιδιά να μπαινοβγαίνουν με έκπληξη ρωτούσαν «Καλά λειτουργείτε σήμερα» Και του απαντούσαμε φυσικά και λειτουργούμε. Για η πληροφόρηση που είχαν ε, ήταν ότι σήμερα το σχολείο θα είναι κλειστό. Μάλιστα. Και γι' αυτό δεν έφεραν τα παιδιά. Η αληθινή αντίδραση, θα μου επιτρέψετε να πω, θα εκτιμηθεί τη Δευτέρα. Ωραία. Που πιστεύω ότι όλα τα παιδιά θα είναι εδώ, γνωρίζοντα ότι το σχολείο είναι ανοιχτό και λειτουργεί κανονικά. Ωραία. Τώρα αποκαθίσατε η εικόνα, όντω, Λεωνίδα. Ε, άρα, 135 παιδιά. Σήμερα 100 δεν ήρθαν. Γιατί υπήρχε αυτή η παραπληροφόρηση, όπω είπε ο, ναι. ο κύριο Προϊστάμενο τη Πρωτοβάθμια. Αυτό, ναι. Αυτόν τον τρόπο ναι, επέλεξαν να αντιδράσουν. Να αντιδράσουν ε, θα δούμε και... τώρα από Δευτέρα ναι. τι θα ναι. γίνει με τα παιδιά αυτά που δεν έχουν έρθει. Πάντω, ε, ομαλά, ε, ομαλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι κύλησε η σημερινή ημέρα. Ήταν εδώ από την ε, ε, Περιφέρεια Κεντρική Μακεδονία ο ε, Διευθυντή, ε, ο κύριο Ανανιάδη. Ήταν ο κύριο Καλόγιο από το Υπουργείο. Ε, και βέβαια οι εκπαιδευτικοί οποίοι δέχτηκαν τα παιδιά του. Να, ε, και λίγο πριν σα αποχαιρετήσουμε, δύο-τρει κουβέντε στην εικόνα του χωριού, που βρίσκεται το συγκεκριμένο χωριό, πώς κατοίκου έχει. Έτσι, για να μην. Δεν σημαίνει ότι, ότι το χωριό είναι. Λίγα, λίγα χιλιόμετρα. Ναι, ναι. ναι, ναι. Το, χωριό, το σκούταρι βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα έξω από την πόλη των Σερών. Ε, να πούμε ότι είναι ένα μεγάλο χωριό, κεφαλοχώρι, και γύρω-γύρω υπάρχουν αρκετά χωριά τα οποία το σχολείο, το δημοτικό σχολείο, καλύπτει και τα χωριά ε, αυτά. Ε, είναι Το κτίριο είναι σύγχρονο, καινούριο, μεγάλο και γι' αυτό Φέλετε και επιλέχθηκε να, ναι. από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση ε, για να φοιτήσουν αυτά τα δέκα ε, παιδιά, τα 10 προσφύγων. Και αυτές είναι οι πρωινές εικόνες. Άλλωστε, όπως είπε και ο ναι. κ. Mm. Έτσι είμαστε εδώ. Ε, είναι, ε, είναι πάρα πολύ λίγα τα παιδιά σε σχέση με τα 350 που φοιτούν γενικά στα σχολεία της πόλης. Σας ευχαριστούμε ασέρον, πάρα έτσι. πολύ, Λεωνίδα. Ε, κρατώ ότι mm. από τα... Μπήκαν κανονικά τα προσφυγόπλα στην τάξη, αλλά δεν μπήκαν τα 100 από τα 135 υπόλοιπα παιδιά. Μπράβο στου γονεί των 35 παιδιών που στείλαν σήμερα τα παιδιά του στο σχολείο. Η Δευτέρα θα είναι καθοριστική μέρα για να δούμε τελικά αν ήταν παραπληροφόρηση και γι' αυτό δεν πήγαν οι υπόλοιποι μαθητέ, ή αν είναι τελικά μια επιμονή σε μια αντίληψη, στην οποία αναφέρθηκε και ο προϊστάμενο πρωτοβάθμια σερών.